πραγματικά είναι σκαλισμένα από ανθρώπους και ότι αυτό το σπήλαιο ήταν η λαβύρινθος, ο λαβύρινθος μάλλον, της Κρήτης, μια άποψη που νομίζω δεν είναι σωστή. Το σπήλαιο αυτό έχει διανυχθεί κατά μήκος μιας διάκλασης ενός κυσίματος, δηλαδή αυτών των πεντρωμάτων που περνάει πάνω από το κεφάλι μας και συνεχίζει έξω, το μπορείτε να το δείτε, και από αυτήν εδώ τη διάκλαση και τη σταγονορροή έχει δημιουργηθεί αυτό το σύμπλεγμα σταλαγμιτών που περνάει στη μέση του σπηλαίου μέχρι πάνω. Λοιπόν, το σπήλαιο αυτό έχει μία από τις μεγαλύτερες αίθουσες, η αίθουσα που είμαστε, των σπηλαίων της Κρήτης. Έχει μήκος 175 μέτρα σε ευθεία γραμμή, σε κάτωψη δηλαδή, και βάθος που δεν ξεπερνάει τα 30 μέτρα από την είσοδο. Είμαστε τώρα περίπου στη μέση, θα έλεγα, από το βαθύτερο σημείο του σπηλαίου. Όλη αυτή η αίθουσα είναι έφωτη, όπως βλέπετε, και γι' αυτό γύρω-γύρω έχουν αναπτυχθεί και ανοφίκη, βακτήρια κλπ. Όλες αυτές οι μαυρίλες, οι πρασινίλες κτλ. Ο χορός, το κομμάτι που καθόσασταν, λειτουργούσε σαν χώρο συγκέντρωσης πιστών και για πανηγύρια από τη Μινωική εποχή, μια διαδικασία που συνεχίστηκε αργότερα και με επί Βυζαντινής εποχής με ένα εκκλησάκι που υπάρχει στην Δολίνη, μπροστά αυτό το άνοιγμα, αλλά και σε ένα εκκλησάκι την Αγία Παρασκευή που χτίστηκε απ' έξω. Έτσι λοιπόν κάθε χρόνο μία μέρα γίνεται πανηγύρι μέσα σε αυτό το σπήλαιο, και γι' αυτό βλέπετε τα τυχώματα εκεί είναι κατάμαυρα από πάνω, έτσι, από τις φωτιές που ανάβαν από την παλαιότερη εποχή. Το σπήλαιο επίσης αυτό ήταν παλαιότερα υπόγειο ποτάμι, ενεργό, μεγάλες ποσότητες νερού δηλαδή κυλούσανε. Το ποτάμι συνεχίζει και μετά τη Δολίνη, υπάρχουν δύο σημεία από τα οποία βγαίνουν σημαντικές ποσότητες αέρα. Όταν έπεσε η οροφή και δημιουργήθηκε αυτό το άνοιγμα που είναι η σημερινή είσοδος του σπηλαίου, το σπήλαιο λειτουργήσε επί πάρα πολλούς αιώνες σαν καταβόθρα. Όλα τα νερά δηλαδή που συγκεντρωνόταν στην περιοχή μπαίνανε μέσα στο σπήλαιο, κατεβαίνανε κάτω και πλημμυρίζανε τα τελευταία διαμερίσματα του σπηλαίου, εκεί που θα πάμε δηλαδή, μέχρι ύψους 10 μέτρων. Ήταν μια πολύ σοβαρή δεξαμενή νερού. Στην είσοδο και σε εκείνα τα σταλαγμητικά που δεξιά από την κολόνα εκείνη που βλέπετε, υπάρχουν λεκανίτσες με νερό που είναι σκαμμένες και μαζευόταν εκεί νερό από την αρχαιότητα τώρα, το αγίασμα το γνωστό όπως το λέμε σήμερα, και οι πιστοί πίνανε νερό. Αυτό γινόταν μέχρι και πρόσφατα και μάλιστα όποιος έπινε έκανε και ένα σταυρό εκεί και έχει πάρα πολλούς σταυρούς. Τώρα, το σπήλαιο είναι ανοιχτό στον κόσμο, δυστυχώς, και έτσι μπαίνουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι, τι να πω ας πούμε, και λαϊλατούν, σπάνε, βάνταλοι δηλαδή. Θα δείτε ότι παντού όπου κοιτάξει κανείς μέσα στο σπήλαιο και ιδιαίτερα μέσα, όλα είναι λαϊλατημένα και σπασμένα. Αυτό συμβαίνει βεβαίως από την αρχαιότητα, δεν είναι σύγχρονο. Το θέμα είναι ότι γράφουν και όλοι τα ονόματά τους απάνω. Η παλαιότερη υπογραφή που έχουμε βρει κάτω είναι του 1500 κάτι. Είναι στο τελευταίο σημείο του σπηλαίου. Έχουμε δηλαδή από πολύ παλιές υπογραφές, αλλά όχι πάρα πολύ παλιές. Αυτό που κάνουμε με τα παιδιά σας το κάνουμε μία φορά το χρόνο. Και απαιτεί πάρα πολύ κόπο, όπως διαπιστώσατε, από την όλη ομάδα. Η προσδοκία μας είναι να μάθουν κάτι τα παιδιά και κυρίως να μάθουν κάτι οι γονείς των παιδιών, γιατί η περιβαλλοντική εκπαίδευση δεν πρέπει να γίνεται στα παιδιά, πρέπει να γίνεται στους γονείς. Δυστυχώς τα φορτώνουμε όλα στα παιδιά μας. Αυτά να καθαρίζουν τις ακτές, αυτά να παριστάνουν δεν ξέρω εγώ τι, και αυτό το πράγμα το καταλαβαίνουν τα παιδιά, καταλαβαίνουν ότι φταίμε εμείς οι παλαιότερες γενναίες και όχι αυτά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μαζί τη διαδρομή που κάνανε και τα παιδιά σας.